αγωνιστές και συναγωνίστριες εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα Κινέτας, χαιρετίζουμε τη σημερινή αγωνιστική πρωτοβουλία που πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Εμείς οι κάτοικοι της Κινέτας, πριν λίγες ημέρες, είδαμε κυριολεκτικά την καταστροφή να ολοκληρώνεται στα Γεράνια Όρη με τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαν στάχθει πάνω από 71.000 στρέμματα δάσους. Μια πυρκαγιά που ακολούθησε την προηγούμενη καταστροφή του 2018 με την πυρκαγιά στα Γεράνια Όρη από την πλευρά της Κινέτας εκείνη τη φορά. Από το 2018 μέχρι σήμερα, εμείς οι κάτοικοι της Κινέτας είδαμε τις περιουσίες μας να χάνονται και να καταστρέφονται άλλες δύο φορές από πλημμύρες. Εξαιτίας της απουσίας έργων αποκατάστασης του ορεινού όγκου, της απουσίας διευθέτησης ρευμάτων, ώστε να καταλήγουν στη θάλασσα και να μην σβήνουν μέσα στον οικισμό εξαιτίας των προσπασματικών μέτρων που πολλές φορές αποτέλεσαν μέρος μεγαλύτερου προβλήματος για τους κατοίκους. Τι να πούμε, για τα πρόχειρα κορμοδέματα που δεν άλλαξαν ποτέ το αποτέλεσμα στην τελευταία πλημμύρα μεγάλη κορμή δέντρων να κατεβαίνουν με δύναμη από το βουνό και να αποτελούν κυριολεκτικά φωνικά όπλα για τους κατοίκους της περιοχής. Να πούμε και τα έργα που έγιναν μόνο στο κομμάτι που βρίσκεται πάνω από την Ολυμπία Οδό, και αυτά για να μην χαλάσει η καρδιά της εταιρείας που εκμεταλλεύεται την Εθνική Οδό. Έργα που δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή της Κινέτας, που βρίσκονται κάτω από τον Εθνικό Δρόμο και ουσιαστικά πλέον αποδέχεται όλα τα νερά χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο. Να πούμε για την γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα που είναι χτισμένη πάνω στο αίμα και παρόλο την καταστροφή συνεχίζει κανονικά την λειτουργία της. Να πούμε για την πλήρη προστελέχωση της δασικής υπηρεσίας και του πυροσβεστικού σώματος. Ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Οι ευθύνες των κυβερνήσεων είναι τεράστιες και εγκληματικές. Και για να μην τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος ήταν πιο ικανός, κάτι για τις κυβερνήσεις ξέρουμε. Το ζήσαμε στο πεσί μας. Η κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ μας έκαψε μια φορά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας έπληξε δύο φορές. Την ίδια στιγμή ζήσαμε την κορυφή αυτών των κυβερνήσεων με τις περιβόητες αποζημιώσεις. Αποζημιώσεις με το σταγονόμετρο. Και μετά από ένα κυκαιώνα γραφειοκρατίας, καμία αποζημίωση για δεύτερους χώρους, κοροϊδία και πάλι κοροϊδία. Οι κάτοικοι της Κινέτας, αυτή την κατάσταση φοβόμαστε, ότι θα ζήσει το λαό στα Μέγαρα, στο Λεποχώρι και στο Σκήνο. Γι' αυτό από αυτό το βήμα ανακοινώνουμε ότι θα πάρουμε πρωτοβουλίες για να οργανωθεί η διεκδίκηση του λαού της περιοχής για όλα αυτά που σήμερα είναι αναγκαία να γίνουν. Να παλέψουμε για να γίνει άμεσα η καταγραφή των καταστροφών σε κατοικίες, βοηθητικούς χώρους, χτήματα και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων της περιοχής και να αποζημιωθούν άμεσα στο 100% της ζημιάς. Να εξασφαλιστεί τώρα η αποκατάσταση του δάσους και να αποδοθεί πλήρως η εγκατάσταση ανεμιώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα ανεμογεννητριών στο συγκεκριμένο δάσος. Να παρθούν μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης για να γλιτώσουν μια καταστροφή το χειμώνα. Να καταργηθεί τώρα ο περιβαλλοντικός νόμος και όλη η αντιδασική νόμη των προηγούμενων κυβερνήσεων που ανοίγουν τον δρόμο για επενδύσεις σε δασικές εκτάσεις ακόμα και σε περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως Natura. Να στελεχωθεί τώρα και με όλο τον αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό η πυροσβεστική και η δασική υπηρεσία με άμεση προσλήψη μόνιμου προσωπικού. Να μονιμοποιηθούν τώρα με σταθερές σχέσεις εργασίας όλοι τριετούς θητείας και εποχικοί πυροσβέστες. Να ενισχυθούν τώρα οι αρμόδιες δυνάμεις πυροπροστασίας με τα αναγκαία μέσα για να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα χρήματα για τη βελτίωση των υποδομών των τεχνικών μέσων και επίγειων με ενίσχυση και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του πυροσβεστικού σώματος σε πυροσβεστικά οχήματα και σύγχρονα πλωτά μέσα για τους λιμενικούς πυροσβεστικούς σταθμούς. Με ευθύνη του κράτους να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών και στο πλαίσιο της να γίνει ριζική αλλαγή στον αντιπυρικό σχεδιασμό, με κύριο βάρος την πρόληψη και την οργάνωση των επίγειων δυνάμεων πρόληψης και κατάσβεσης. Να παρθούν άμεσα ειδικά μέτρα προστασίας για δάση και δασικές εκτάσεις που βρίσκονται κοντά στους οικισμούς. Καλή συνέχεια στους αγώνες.